με την αγωνία των σχολείων είμαστε τώρα. Δεν είναι μικρό πράγμα. Μεγάλο εγχείρημα είναι. Με δεδομένη την κατάσταση. Είναι μεγάλο εγχείρημα γιατί έχουμε την Όμικρον, αλλά ακόμη δεν έχει μηδενιστεί και η Δέλτα, η οποία είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Και τα τεστ λειτουργούν πολύ καλύτερα σε σχέση με την Δέλτα, όπως το ξέρουμε και από το παρελθόν, γιατί έχει μακρύτερη περίοδο επόασης και πιάνεται με μεγαλύτερη ασφάλεια από ότι η Όμικρον, που είναι πιο ήπια αλλά πιο μεταδοτική. Τώρα να σας ρωτήσω, γιατί δεν δώσαμε υποχρεωτικά στα παιδιά ή δεν δώσαμε μια βοήθεια στους γονείς να προμηθευτούν μάσκες υψηλής προστασίας, έτσι ώστε τα παιδιά να πάνε με αυτές τις μάσκες στο σχολείο? Δεν υπήρχαν τα χρήματα, υπήρξε η σκέψη να δώσετε ένα βάουτσερ με εισοδηματικά κριτήρια, δεν λέω σε όλους, οριζόντια, για τις οικογένειες που δεν έχουν να σηκώσουν, δεν μπορούν να σηκώσουν αυτό το κόστος ή και αυτό το κόστος, έτσι ώστε να πάνε όλα τα παιδιά με ενισχυμένες μάσκες? Αυτό ρωτώ. Κοιτάξτε, το θέμα των υγειονομικών προβλέψεων, και αυτό είναι κομμάτι υγειονομικών προβλέψεων ή των πρωτοβουλειών, ανήκει στα επιμέρους Υπουργεία. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντώ σε κάθε είδους ερώτηση. Ρωτώ, σε κάθε περίπτωση. Ρωτώ αν έφτασε σε εσάς το ερώτημα, αν μπορούμε να το χρηματοδοτήσετε. Ακούστε, γενικότερα φέτος θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί σε σχέση με τους πόρους τους οποίους διαθέτουμε. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε περάσει δύο χρονιές μεγάλων ελλειμμάτων. Φέτος πρέπει να το περιορίσουμε. Η επόμενη φάση θα είναι πιο μαζεμένη δημοσιονομικά. Θα έχουμε και φέτος έλλειμμα, αλλά μικρότερο, πολύ μικρότερο, και του χρόνου πρέπει να πάμε με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες σε πλεώνασμα. Και μην ξεχνάτε ότι όλα αυτά προέρχονται με δάνεια από τις αγορές. Συνεπώς είναι χρήματα που θα τα πληρώσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Έτσι. Άρα τι σημαίνει αυτό, ότι αναγκαστικά, επειδή η βρύση έχει αρχίσει και στερεύει ή, εν πάση περιπτώσει, σφίγγει, η πίεση αυξάνεται στα δημοσιονομικά. Αυτό είναι, οι βοήθειες αυτό είναι γενική διαπίστωση. Ναι, οι βοήθειες θα είναι αναγκαστικά λιγότερες. Ακούστε, μετά από 40 δις δαπάνες και μια περίοδο που κράτησε πάρα πολύ, περισσότερο από ό,τι οποιοδήποτε περίμενε, δύο χρόνια, εγώ το έλεγα από την αρχή ότι αυτός μπορεί να είναι ένας μαραθώνιος, αλλά ασφαλώς δύο χρόνια συνεχής παρεμβάσεις, καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να κρατήσουμε την ομαλή πορεία της οικονομίας όπως την κρατάμε σε αυτό στο επίπεδο που είναι σήμερα και πολύ περισσότερο που θα έρθει αύριο. Μην ξεχνάτε, η χώρα δεν έχει ακόμη αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε συνετοί στον αυτό τρόπο τι σημαίνει που θα διαχειριζόμαστε το δημόσιο χρήμα. Πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να εφαρμόσουμε τον προπολογισμό μας. Ναι, αλλά θέλω να πω τι σημαίνει πρακτικά, σε ποιους τομείς πρέπει να είμαστε πιο μαζεμένοι. Στις άδειες ειδικού σκοπού, στις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, στις συνταγογραφήσεις που συζητάει η αντιπολίτευση, λέει συνταγογραφήστε όλα τα PCR, στις μάσκες που λέει η αντιπολίτευση, παιδιά δώστε μάσκες. Ακούστε, πρέπει να μετράμε προσεκτικά τι αποδίδει και που υπάρχει ανάγκη λόγω μεγάλης επιβάρυνσης να παρέμβουμε σε σχέση με τα νοικοκυριά. Ας πούμε, στην ενέργεια υπάρχει ανάγκη παρέμβασης και για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια, την υπομονή σας. Σε κάποιους τομείς άλλους, σε κάποιες ενισχύσεις πρέπει να δοθούν στις επιχειρήσεις. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε με τον ίδιο τρόπο που ήμασταν στην αρχή της πανδημίας, όταν δεν είχαν ξοδευτεί 40 δισεκατομμύρια. Να είμαστε με τον ίδιο τρόπο και στο τέλος, αφού έχουν ξοδευτεί. Νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνει οποιοδήποτε νουνεχής άνθρωπος. Να δούμε τι γίνεται με την επιδότηση, κύριε Υπουργέ, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή. Για τον Ιανουάριο, αν θα έχουμε και τον Φεβρουάριο. Τι θα γίνει? Σε απόλυτους αριθμούς, η επιδότηση που ανακοινώθηκε την Παρασκευή είναι μικρότερη από το προηγούμενο μήνα. Να ρωτήσω γιατί. Κοιτάξτε, η δυνατότητα
να πάρει ο κρατικός προϋπολογισμός ολόκληρη την αύξηση του ρεύματος, προφανώς δεν υπάρχει και ούτε και έχει και λογική. Mm-hmm. Δηλαδή ζητάμε να πληρώνει ο φορολογούμενος για αυτά που καταναλώνει κάποιος. Πρέπει να υπάρχει μια μοιρασιά, διότι εδώ πέρα τι έχουμε. Έχουμε στην πραγματικότητα μια πρόσθετη επιβάρυνση όλης της εθνικής οικονομίας. Κάθε 10 ευρώ που αυξάνεται το αέριο και πήγε ας πούμε από μια μακροχρόνια τιμή γύρω στα 20, σήμερα ήταν 88 στην Ευρώπη, είναι 600 εκατομμύρια ευρώ επιβάρυνση στην εθνική οικονομία. Αυτή ένα κομμάτι μοιράζεται ο καταναλωτής, ένα κομμάτι την παίρνει ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή ο φορολογούμενος θα το πληρώσει στο μέλλον. Πρέπει να είμαστε μετρημένοι στο ποιο κομμάτι θα είναι αυτό. Τι είπαμε, 90% καλύπτουμε στα ευάλωτα νοικοκυριά που έχουν κοινωνικό τιμολόγιο. 80% είναι μέχρι 150 κιλοβατόρες, για τα νοικοκυριά λέω πάντα. Και 60% είναι από τις 150 μέχρι τις 300, για να υπάρχει ένα κίνητρο για οικονομία. Πολύ μικρή, είναι πολύ μικρή τα 150 κιλοβατόρες. Ένα σπίτι με δύο παιδιά, το οποίο βάζει τουλάχιστον 4 πλυντήρια την ημέρα. 4 πλυντήρια την ημέρα δεν βάζει ένα σπίτι με δύο παιδιά. Συγχωρέστε. Με δύο παιδιά. Όταν είπατε δεν βάζει, δύο μαμάδες ημέρα, στο αυτί μου, την ημέρα, και μου είπαν εμείς βάζουμε. Κάθε μέρα, δηλαδή 7, 4, 7, υπουργέ μου, 28 πλυντήρια ένα σπίτι την με δύο παιδιά. Αν υποθέσουμε, αν δεχτούμε ότι το ένα παιδί είναι μικρό, έχετε εγγόνια και ξέρετε, τα ρουχαλάκια που τα πλένεις, το αλλάζεις κάποια δεκαετία φορές. Δεν θα μπω στη συζήτηση του πόσα πλυντήρια μπορείς να βάζεις. Μπορεί κανείς να βάζει όσα πλυντήρια θέλει ο καθένας, αλλά αυτό που προσπαθώ να σε εξηγήσω είναι ότι το 80% των καταναλώσεων που έχουμε είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο μέχρι 300 κιλοβατόρες. Θέλω να σας πω ότι μου στέλνει η γυναίκα αυτό μου. Αυτό λένε τα στατιστικά. Μου στέλνει η γυναίκα μου μήνυμα και μου λέει 4 όχι, αλλά 2 με 3 πες τον κύριο Σκυλακάκη εύκολα. Όταν έχεις μόνο μα ο κύριος Σκυλακάκης δεν είπε ότι δεν βάζουμε 2 με 3. Για τα 4 είχε αντίδραση μαζί με τη γυναίκα σας. Ναι. Εγώ θα συνταχθώ με τη γυναίκα σας στην προκειμένη περίπτωση. Ναι. Εντάξει, όταν έχεις μικρό παιδί, αλήθεια είναι, και ειδικά όσο πιο μωρό είναι, ούτε τα πλυντήρια είναι συνεχή. Δεν είναι εντάξει, μόνο ένα μέσα μπορείς, στην ημέρα. Υπάρχουν, εξαρτάται, όταν πρέπει να τα βάλεις χωριστά, έχει διαδικασίες που εμείς... Μην αναλύσουμε τώρα πώς χωρίζουμε και τα δεν ρούχα. Δεν έχουμε την πλήρη γνώση. Ιανουάριο η παρέμβαση μικρότερη. Όχι, με συγχωρείτε. Αυτό είναι. Αυτή είναι η ανάλυση. Με συγχωρείτε. Όχι, το πώς διαχωρίζουμε τα ρούχα. Η ανάλυση είναι. Δεν σχολιάζω αυτό που πες εσύ. Λέω όμως ότι αν θέλουμε να δούμε αν η παρέμβαση της πολιτείας είναι ουσιαστική, πρέπει να δούμε στην καθημερινή χρήση της οικίας, στην καθημερινή κατανάλωση. Κοιτάξτε, τι γίνεται στην καθημερινή κατανάλωση. Ναι. Σωστό. Στην καθημερινή κατανάλωση έχουμε και αυτούς οι οποίοι ζεσταίνονται με ηλεκτρισμό, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη επιβάρυνση. Έχουμε αυτούς οι οποίοι έχουν ηλιακούς θερμοσύφωνες που έχουν μικρότερη. Είναι αρκετά σύνθετο. Έχουν αυτούς που χρησιμοποιούν το νυκτερινό ή αυτούς που δεν το χρησιμοποιούν. Αυτούς που έχουν αλλάξει τις λάμπες τους, εξού και μπαίνουν τα εξοικονομώ. Το σίγουρο είναι ότι η βοήθεια που μπορεί να δώσει η πολιτεία δεν μπορεί να ξεπεράσει το 60% ή 70% της επιβάρυνσης που έχει ολόκληρη οικονομία. Γιατί σημαίνει ότι θα φέρουμε τον φορολογούμενο να πληρώνει τον καταναλωτή δέχεστε υπέρμετρα. Δέχεστε πάντως ότι σε απόλυτους αριθμούς η στήριξη που ανακοινώθηκε την Παρασκευή είναι μικρότερη από τον προηγούμενο μήνα. Όπως επίσης και οι επιβαρύνσεις θα είναι μικρότερες. Το μακάρι. Φυσικό αέριο μακάρι. Τώρα μακάρι είναι το δούμε αυτό. Κατά τη χαμηλότερο. Και όσο μειώνονται οι επιβαρύνσεις, θα περιορίζεται και η στήριξη. Αυτό είναι ένα, αυτό το ύψος στήριξη είναι, στηρίζεται στις πάρα πολύ μεγάλες τιμές. Είναι μια έκτακτη περίοδος. Ο μόνιμος μηχανισμός θα έχει μικρότερη στήριξη από ότι αλλιώς δεν τον αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός. Κύριε Σκυλακάκη, εδώ στην εκπομπή πριν λίγο καιρό που είχατε καθίσει στο στούντιο μας λέγατε για το τρενάκι του τρόμου στην ενέργεια. Τον Φεβρουάριο πώς θα πάει αυτή η κατάσταση? Δεχόμαστε πολλά μηνύματα επίσης και για τη θέρμανση μέσω ηλεκτρισμού
Και το λέμε αυτό γιατί παράλληλα με την ενέργεια και τις τιμές που έχουν πάει στα ύψη, βλέπουμε σε βασικά αγαθά εκτείναξη των τιμών. Έχουμε για παράδειγμα από τον Ιανουάριο τσουνάμι ανατιμήσεων, ο καφές στο συν 15%. Το ρύζι στο συν 11%, το γάλα στο συν 6,5%. Βασικά αγαθά που είναι η ραχοκοκαλιά του νοικοκυριού. Όλα τα σπίτια στηρίζονται εκεί. Μετά ζωοτροφές που έχουν υποστεί πολύ μεγάλη πληγή. Συν 64% έξτρα αύξηση. Πλαστικά 17%, βαμβάκι 6,5%, αλεύρι 10% και το ψωμί άλλα 10 cents θα μας κοστίζει. Πώς θα πάμε στο Φεβρουάριο? Έχουμε μία πρώτη εικόνα από τις επιπτώσεις των προηγουμένων μηνών. Γιατί αυτό που είχαμε στους προηγούμενους μήνες ήταν προβλήματα στις μεταφορές που αύξησαν τα κόστη μεταφορών πάρα πολύ. Και όλα αυτά που λέτε είναι κατά βάση διεθνή αγαθά που έρχονται από πολύ μακριά. Και μας τα πουλάνε αυτοί που τα παράγουν ακριβότερα. Όπως επίσης οι ακριβότερες τιμές ενέργειας μπαίνουν και αυτές στις τιμές των άλλων αγαθών σταδιακά. Η εικόνα που έχω είναι ότι αρχίζει μια αποκλιμάκωση, ειδικά στους ναύλους έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση από την κορύφωση, και στο φυσικό αέριο που επηρεάζει την ηλεκτρική ενέργεια πέσαμε από τα μέγιστα που είχαμε φτάσει στα 160-170, που ήταν τρελές τιμές, σήμερα ήταν 88. Ναι. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι οι τιμές αυτές, προέρχονται από διεθνείς εξελίξεις που δεν είναι υπό τον έλεγχό μας. Εμείς μπορούμε να... Το θέμα είναι πώς θα αποφευθεί ο καταναλωτής και ιδίως εκείνοι οι οποίοι είναι σε πολύ δυσχέρεια, έτσι, σε μεγάλη δυσχέρεια. Εκεί γι' αυτό και κάναμε μία σειρά από παρεμβάσεις, και η βασική παρέμβαση που έχουμε να κάνουμε είναι αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα γίνει δεύτερη φορά φέτος και θα ξεκινήσει όσον ούπο η σχετική διαδικασία. Από εκεί και πέρα... Πριν το καλοκαίρι θα έχει γίνει η δεύτερη αύξηση. Αύξηση θα δούμε. Πριν το καλοκαίρι θα έχει γίνει. Πότε θα γίνει, είναι κάτι που θα το αποφασίσει η κυβέρνηση αφού γίνει η σχετική διαδικασία, αλλά θα προχωρήσει με ταχύτητα, πιστεύω, η σχετική διαδικασία, διότι το θέμα έχει το χαρακτήρα του επείγοντος, κατά τη γνώμη. Και πόσο θα πάει? Αυτό δεν μπορώ να σας το πω. Καλά, τώρα είναι μπορεί. Προφανές, ναι, ότι θα πρέπει άλλα να... Άλλα 13 ευρώ μισθά. Από εκεί θα είναι, ναι. Δεν μπορώ να σας πω τίποτε και θα έλεγα να είμαστε όλοι υπομονετικοί, γιατί ο κατώτατος μισθός είναι ένα σοβαρό θέμα στην οικονομία, πολύ σοβαρό. Πρέπει να μιλήσουν και οι επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρομεσαίες, γιατί αυτοί κυρίως έχουν υπαλλήλους με κατώτατο, να μιλήσουν και οι εργαζόμενοι και να δούμε την χρυσή τομή που θα βρεθεί. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε. Καλημέρα. Να είστε καλά. Πολλά και μηνύματα καλά πλυντήρια στη γυναίκα σας. Ναι, ναι. Και στις άλλες χαμός, γυναίκες. Χαμός έχει γίνει. Πολλά μηνύματα για τα πλυντήρια, γιατί έρχονται μηνύματα και μου λένε, ξέρει ο κύριος Κυλακάκης ότι τα σπρώχα από τα άλλα τα ξεχωρίζουμε και τα βάζουμε διαφορετικά. Το είπε, το ξέρει. Το είπα, αυτό το είπα, κύριε Παυλόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ.